κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Το σημερινό βιντεάκι θα σας δείξω το λαχανόκι που έφτιαξα φέτος στο μπαλκόνι μου. Είναι πιο οργανωμένο φέτος. Μ' αρέσει να βάζω κάθε χρόνο κάποια κυπευτικά και λαχανικά. Ακόμα και τα πιο απλά μυρωδικά να έχω στο μπαλκόνι, ρίγανη, βασιλικό, ξέρετε και το φαγητό. Είναι πολύ αγχολητικό για μένα και σκέφτηκα φέτος να το κάνω πιο οργανωμένα. Και γι' αυτό αγόρασα αυτήν εδώ την κατασκευή που τη συναρμολογεί ο σύζυγος. Κάναμε 2 μέρες να το φτιάξουμε, ήταν λίγο δύσκολο. Από ένα κατάστημα. Βλέπεις? Ναι, μαμά. Ναι, μας εκεί. Είναι μόνο μία επιλογή, ας μόνο. Ναι, ναι, μαμά. Εδώ περάει. Εδώ, βλέπεις, δεν είναι. Να περάσω. Πρόσχε τα καρφιά, Σνάκα. Όπως βλέπετε, αφού το συναρμολογήσαμε, θα βάλω μέσα το ειδικό πανί που είχε το πακέτο για την αποστράγγιση. Από κάτω βλέπετε τα ξύλα έχουν σχισμές για να περνάει και το νερό. Και το πιάνω με πινέζες μέσα με το ξύλο. Ρίχνω χώμα, αγόρασα αρκετό χώμα, ειδικό για φυτά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου και κυπευτικά και χλώη και τέτοια πράγματα. Μου το συνέστησαν εκεί στο φυτόριο που πήγα. Και το γεμίζω σιγά σιγά όλο, το σακί ήταν πάρα πολύ βαρύ και το βάζω με το κατσαρολάκι το πρώτο. Το απλώνω, το στρώνω έτσι καλά, σπάζω με τα χέρια μου κάποια στρογγυλά κομμάτια χώματος έτσι να τα ανοίξω, δηλαδή τα σγρομπαλάκια που κάνει, να τα ανοίξω να αποφύγει καλά, καλά το χώμα. Να μην αφήσω κάποιο κενό. Αυτή η διαδικασία είναι πάρα πολύ αλχολητική για μένα, μου αρέσει πάρα πολύ να φυτεύω και να βάζω κυπευτικά, μακάρι να είχα ένα σπίτι έξω με κήπο, να είχα τα δικά μου, να μην αγόραζα τίποτα. Βάζω πάλι λίγο, συμπληρώνω. Αυτό μας αρέσει πάρα πολύ, το κάνουμε κάθε χρόνο όπως σας είπα και για το παιδί να βλέπει, να μαθαίνει, να τα ποτίζει, να τα μεγαλώνει, να τα κόβει. Του αρέσει πάρα πολύ να κόβει τα κυπευτικά. Αλλά και για εμάς να τρώμε κάτι πιο υγιεινό, έστω και 2 φύλλα μαρούλι, έστω και κάποια ντοματάκια το καλοκαίρι. Κάτι είναι και αυτό. Για εμάς είναι κάτι. Και είναι και μια ενδιαφέρουσα σχολεία. Πιστεύω ότι οποιοδήποτε μπορεί να βάλει 2 γλαστράκια στο μπαλκόνι του με 2 μυρωδικά, ένα ντοματάκι, λίγο κρεμμυδάκι πράσινο, δεν είναι τόσο δύσκολο. Δεν είναι. Το ξαναπερνάω λίγο πάλι με το χέρι μου, σπάζω τα σγρομπαλάκια. Όπως βλέπετε, αγόρασα ειδικό χώμα για κυπευτικά, με ίχνοστοιχεία. Μου το συνέστησαν στο φυτόριο που σας είπα, οικολογικό 100%, θέλω να πιστεύω. 70 λίτρα το κάθε σακί, χρειάστηκα 3 σακιά. Με ζεόλιθο το χώμα. Αναγνώστου, χώμα αναγνώστου. Υπάρχουν και άλλα χώματα, έτσι, που μπορείτε να βάλετε. Και ρίχνω τώρα όλο το σακί. Και είναι έτοιμο. Φυτεύω πρώτα το βασιλικό, το βλατίφυλλο, που μου αρέσει πάρα πολύ γιατί κάνω και πέστο, γιατί είμαι σχοβολά, μου αρέσουν πάρα πολύ τα φύλλα του και το βάζω και σε σάλτσες. Σε σάλτσα ντομάτας για μακαρόνια, για ρύζι, ξέρετε. Τώρα το καλοκαίρι με σκορδάκι είναι πάρα πολύ ωραίο. Και έχω αγοράσει πιπεριές πράσινες, θα φυτέψω και εδώ 2-3. Οι πιπεριές είναι εύκολες. Και είναι και νόστιμες για τη σαλατούλα, δηλαδή 2 μήνες θα βγάλετε από αυτά τα 3 φυτά, ας πούμε. Θα τρώτε πιπεριά δική σας. Για την ντοματοσαλάτα είναι ωραία. Τώρα για τα γεμιστά δεν φτάνει. Δεν φτάνουν αυτές οι 3 ρίζες. Πρέπει να βάλετε πιο πολλές. Και να έχετε και χώρο.
Να, και να σας δείξω το χώμα τι έγραφε ότι έχει, χωρίς μέχρινο στοιχεία, χωρίς βαρέα μέταλλα, χωρίς ζυζάνια, πλούσιο σε θρεπτικά στατικά. Να σας το δείξω και αυτό, μια και το είχα εκεί το σακουλάκι. Φύτεψα και δυόσμο. Έχω και σε άλλη γλαστρούλα δυόσμο, αλλά ξαναφυτεύω, μου αρέσει πάρα πολύ. Σκέφτομαι να τον αποξηράνω, αν τα καταφέρει και πάει καλά. Και εδώ βάζω, αν θυμάμαι καλά, ήταν αγκουράκι. Ναι, νομίζω αγκουράκι είναι αυτό. Και αυτό ελπίζω να τα καταφέρει. Τα αγκουράκια γίνονται πανεύκολα, είναι πάρα πολύ εύκολα. Σε μια μικρή γλαστρούλα, ένα φυτάδι να βάλετε, το πιάσετε πάνω με ένα καλάμι, θα σας κάνει πολλά αγκουράκια. Εδώ φυτεύω άλλη μία πιπεριά. Πώς γίνεται κάθε φορά που κάνω βίντεο να έχω βάλει πλυντήριο. Ελπίζω να μην ακούγεται από μέσα. Και είχα και μία γλάστρα παλαιά. Έβγαλα μέσα αυτά που είχα φυτέψει, που ήταν ξεραμένα. Είχα και ζαρδινιέρα έτοιμη για τα κάγκελα να το πιάσω, να την πιάσω τη γλάστρα. Και βάζω μέσα χωματάκι με τον ίδιο τρόπο. Μην τις πετάτε ποτέ, γιατί πάντα χρειάζονται οι έξτρα γλάστρες. Ποτέ δεν φτάνουν οι γλάστρες στο σπίτι. Και εδώ θα βάλω φραουλίτσες που αρέσουν πολύ στο παιδί. Να τις κόβει να τις τρώει, να τις πλένει και να τις τρώει. Χωρίς χημικά, χωρίς τίποτε. Οι φράουλες, εντάξει, ξέρουμε ότι έχουν αρκετά χημικά. Καλό είναι όσοι παίρνετε από το σούπερ μάρκετ να διαλέγετε τις βιολογικές. Μπορεί να είναι πιο ακριβές λίγο, ελάχιστα δηλαδή, να είναι κανένα 70 λεπτά παραπάνω, αλλά τουλάχιστον τις τρώτε μια φορά το χρόνο να προτιμάτε τις βιολογικές. Εγώ αυτό έκανα τόσο καιρό που δεν είχα. Έπαιρνα ένα κουτάκι για το παιδί βιολογικό, τις βιολογικές φράουλες. Αν δεν έβρισκα, εντάξει, έπαιρνα και από τις κλασικές. Δεν υπάρχει θέμα, αλλά τις έπαιρνα καλά-καλά με ξύδι. Εδώ καθαρίζω λίγο τα λουλουδάκια που έχω, τα υπόλοιπα, τα γαριφαλάκια αυτά. Αυτό το γαριφαλάκι μου σχομυρίζει. Ελπίζω να ξαναβρω άλλο ένα. Το είχα πάρει από τη λαϊκή, αν θυμάμαι καλά. Βγάζω τα ξεραμένα μπουμπουκάκια του για να επανέλθει να κάνει κι άλλα. Μου βγήκε αρκετά καλό. Δεν έχει πάθει κάτι, το φοβόμουν. Οι γαρβαλιές έτσι θέλουν λίγο ιδιαίτερο πρόσεχμα. Τα έχω ποτίσει κιόλας να είναι δροσερά. Τη στρογγυλή γλάστρα που είχα πάνω στο τραπέζι, αν θυμάστε καλά, που είχα φυτέψει τουλίπες. Οι τουλίπες ξεράθηκαν, έχει μείνει μόνο αυτό το άλλο το λουλουδάκι, δεν ξέρω τι λουλουδάκι είναι τώρα, δεν θυμάμαι. Θα φυτέψω θυμάρι. Μου αρέσει πάρα πολύ για τα ψητά. Και θα φυτέψω και θρούμπι. Το θρούμπι εγώ το μαζεύω από το βουνό. Όταν πάω το καλοκαίρι στο χωριό, μαζεύουμε θρούμπι και ο παπάς μου μαζεύει και μου δίνει. Απλά τώρα το έχω εδώ για μυρωδικό έτσι στη γλαστρούλα μου, να έχω και εδώ στην Αθήνα μέχρι να μαζέψω. Και θα βάλω και άλλο ένα μυρωδικό, επειδή βλέπω ότι έχει χώρο. Είναι ωραίο να πάρετε μια γλαστρούλα και να βάλετε διάφορα μυρωδικά μέσα. Να έχετε από όλα μπλεγμένα. Είναι πολύ όμορφο θα σας γίνει. Να το, και είναι έτοιμο. Εγώ βέβαια έχω πολύ μεγάλη γλάστρα, αλλά και σαν μικρούλι εσείς μπορείτε να βάλετε δύο μαζί και τρία. Έχω βάλει και μαϊντανό, λίγο μαϊντανό να δω αν θα πιάσει εδώ, δεν ξέρω. Και μαϊντανούλης. Σκέφτομαι να πάρω και μία βάση για αυτή τη γλάστρα. Δεν έχω βρει κάτι ακόμα κοντά εδώ να πάω να πάρω. Για να το βάλω έτσι κάτω στο δάπεδο.
Λοιπόν, και έχω άλλη μία έτσι μεγάλη γλαστρούλα μακρόσθενη, στενή. Τη γεμίζω με χώμα. Πήρα βέβαια καινούργια σαντινιέρα γιατί δεν είχα για τη γλάστρα αυτή. Και θα βάλω μέσα αγαπημένα μαρουλάκια, τώρα που είναι της εποχής. Σε ένα μήνα δηλαδή, μετά θα ξεβγούνε. Δηλαδή το Μάιο δεν νομίζω να έχω μαρουλάκια. Μέχρι μέσα Μάιο, εντάξει, θα τα φάμε. Είχε πάρα πολλά μέσα το κουτάκι. Τα παίρνω ένα-ένα και θα τα φυτέψω κατά σειρά. Από τα μαρουλάκια όταν τα φυτεύουμε, έχω κάθε μέρα, ας πούμε, 3-4-5 φιλαράκια που θέλω να φάω να φάμε στη σαλάτα και έτσι βγαίνουν και άλλα παράλληλα. Δεν το κόβω από τη ρίζα του δηλαδή, να το κόψω όλο. Και θα βάλω στον πάτο, δεν είχα αυτά τα ελαφρά, τις ελαφρίες πετρούλες που βάζουν έτσι για την αποστράγγιση και επειδή είχε αρκετά μεγάλες τρύπες η γλάστρα, θα βάλω μερικά κομμάτια ξύλου προσάναμα που είχα για το τζάκι, για το χώμα, για την αποστράγγιση. Βάζω χωματάκι και εδώ και ένα-ένα φυτεύω τα μαρουλάκια, είχε πάρα πολλά μέσα στο... στις τρυπούλες, ξέρετε τώρα, στις θήκες τώρα που είναι για τα κυπευτικά και φύτεψα πάρα πολλά, κατά σειρά τα έβαλα. Για κανένα μήνα ακόμα θα τρώμε μαρουλάκια και τα κόβω λίγα-λίγα με τα φιλαράκια τους κάθε μέρα για όση σαλάτα θέλω να κάνω. Δεν τα κόβω δηλαδή σύριζα από κάτω τα μαρουλάκια. Επίσης έβγαλα το πλέγμα που είχα στο μπαλκόνι, στα κάγκελα για το παιδί. Τώρα είναι 5 ετών, εντάξει, θα βγάλω από το μισό μπαλκόνι το πλέγμα, αλλά την άλλη πλευρά έχω το πλέγμα ακόμα, δεν το βγάζω όλο. Το βγάζω τώρα σε αυτή την πλευρά για να βάζω τις γλάστρες. Μελιτζάνα και κολοκυθάκι. Φυτεύω τη μελιτζάνα και το κολοκυθάκι. Τα κολοκυθάκια και αυτά γίνονται εύκολα. Πανεύκολα μπορώ να πω. Η μελιτζάνα θα δείξει πώς θα πάει. Ελπίζω να φάμε και μελιτζάνα. Για γεμιστά δεν νομίζω να φτάσει, αλλά εντάξει, θα την τηγανίσουμε. Και επίσης είχα γλαστράκια από τζάμπο που είχα πάρει από άλλες φορές που σας τα είχα δείξει. Εδώ φύτεψα ένα άλλο κολοκυθάκι ή αγκουράκι, δεν θυμάμαι τι είχα πάρει. Και δίπλα ένα μαρουλάκι.
κάποια μαρουλάκια που μου είχαν μείνει, τα έχωσα που βρήκα σε γλαστράκια. Έτσι τα έφτιαξα φέτος, παρέα με λουλούδια και κυπευτικά. Τη μελιτζάνα την έβαλα σε αυτό το, πώς το λέμε, αυτό το stand από το τζάμπο που είχα πάρει για την ώρα. Δεν έχω βρει ζαντινιέρα και για αυτή τη γλάστρα σε αυτή τη διάσταση. Πιστεύω θα βρω και θα το βάλω. Το ριχόσπερμα, σε αυτό το σημείο που το έχω, δεν το βλέπω ήλιος, γι' αυτό μάλλον πρέπει να το αλλάξω θέση για να είναι με πιο πολλά φύλλα. Και εδώ βλέπετε μετά από κάποιες μέρες, μετά από μια μισή εβδομάδα νομίζω, πώς έγιναν τα μαρουλάκια. Μεγάλωσαν. Και οι φράουλες, έτοιμες, κοκκινήσανε. Έχουν πολλές φραουλίτσες επάνω, έχουν και λουλουδάκι. Αν δεν έχει λουλουδάκι, καταλαβαίνετε, δεν θα βγάλει καρπό το φυτό. Αν η ντοματούλα μου δεν κάνει λουλουδάκι, δεν θα φάω ντοματάκι. Και η διπλανή φραουλίτσα έχει δύο και άλλες ακόμα που δεν είναι γινωμένες, δεν είναι όριμες, δεν έχουν κοκκινήσει. Και εδώ βλέπετε ένα γλαστράκι με φράουλα που είχα πάρει από τη Λαϊκή, το έβαλα και αυτό στα κάγκελα. Έχει και αυτό φραουλίτσες πάνω, είναι μόνο του, δηλαδή σε ένα γλαστράκι την έχω. Το μαρουλάκι και αυτό μεγάλωσε. Τρία φυλλαράκια για τη σαλάτα σας. Είναι πάρα πολύ ωραίο να έχετε μαρουλάκι στο μπαλκόνι. Και αυτό μεγάλωσε. Νομίζω κολοκυθιά είναι τώρα που το βλέπω. Και η κατασκευή μας με τα παιχνιδάκια του Δημοσένη τώρα έχει βρει... νέα θέση για τα αμάξια του. Τα μαρουλάκια μας μεγαλώσαν και αυτά εδώ. Μόλις τα πότσα, για αυτό το βλέπετε έτσι τώρα. Ο Διός μας δεν ξέρω αν θα πάει καλά. Είναι λίγο... έπεσε. Η αγκουριά μεγάλωσε. Κοιτάξτε πώς έγινε. Μέσα σε μία μισή εβδομάδα. Νομίζω δύο, εκεί περίπου. Το Διός μου τώρα τον κατέβριξε, γι' αυτό είναι έτσι. Πεσμένος. Οι ντοματούλες. Είχα φυτέψει και δύο ντοματίνια, τις οποίες τις έχω δέσει, έτσι, με το πλαστικό το καλάμι αυτό. Και περιμένω να κάνουν λουλουδάκι, πιστεύω θα κάνουν, για να φάμε ντοματάκια. Και αργότερα θα ρίξω και λίγο φιάφι. Και να μου πείτε τι έχετε φυτέψει ή τι θα φυτέψετε. Στο δικό σας λαχανόκηπο ή στο μπαλκόνι σας. Ελπίζω να έχουμε συγκομιδή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το βιντεάκι αυτό. Να είστε πάντα καλά όλοι και φυτέψτε λαχανικά στη βεράντα σας. Είναι πάρα πολύ ωραία διαδικασία και θα σας κάνει καλό. Φιλιά πολλά!